Με εθνικού πόρου ω μεμονωμένο τμήμα Κρήτια Αττική και όχι ω τμήμα του Μεγάλου Καλωδίου από το Ισραήλ. Αυτό είναι επί τη ουσία το μεγάλο αγκάθι που φαίνεται ότι έχει τροφοδοτήσει με ένταση το σύριαλ του Μεγάλου Καλωδίου που υποθάλτηται μέσω του Γιουροέζια, ένα δυνατά δομημένο πόκερ μεταξύ ελληνική κυβέρνηση και κομισιών, με τελευταίο δεδομένο τη συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου του Αδμίε Μάνου Μανουσάκη, ο οποίο ξεκαθάρισε ότι το έργο θα προχωρήσει σε κάθε περίπτωση ακόμη και ω εθνικό, εκτιμώντα πω έτσι κι αλλιώ θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ, επιρρύπτοντα παράλληλα την ευθύνη για την τροπή που έχει πάρει στην αδυναμία του φορέα υλοποίηση του έργου Euroasia να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια. Τα ωφέλη για του καταναλωτέ είναι τεράστια. Όπω ξέρετε, η Κρήτη κοστίζει 450 εκατομμύρια το χρόνο σε όλου του Έλληνε καταναλωτέ ρεύματο. Αυτά τα ποσά θα αποκλιμακωθούν ραγδαία. Με την ολοκλήρωση του έργου. Ένα μήνα από την υπογραφή στην Κίσαμο μεταξύ του ΑΔΜΙΑ και τη κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο και αφορούν στην πρώτη φάση τη διασύνδεση, τη λεγόμενη μικρή διασύνδεση Κρήτη Πελοπονίσου, οι εξελίξει φαίνεται πω σε ό,τι αφορά τη σύνδεση Κρήτη-Αttic, φέρνουν στην επιφάνεια και το σκληρό παιχνίδι τη Κομισιόν. Που για την οποία ο κ. Μανουσάκη αφήνει εχμέ εξαιτία του ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει πω το έργο πρέπει να υλοποιηθεί με την συμμετοχή του EuroAsia. Υπάρχει πάγια στάση τη Κομισιόν που ξεκίνησε όταν επέλεξε ω φορέα υλοποίηση των EuroAsia Interconnector. Δεν είναι τόσο εύκολο να εγκαταληφθεί αυτή η στάση. Αυτό θα γίνει κατά τη γνώμη μου όταν θα καταστεί εντελώ σαφέ ότι ο Euroasia δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει. Το καλό διοκρίτη Αττική και οι εξελίξει με φόντο την κόντρα για το αν το έργο θα είναι εθνικό ή όχι δημιουργεί το φόβο το έργο να μπλοκάρει και η Κύπρο να βρεθεί ενεργειακά απομονωμένη με τον κύριο Μανουσάκη πάντω να διευκρινίζει ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Το έργο σχεδιάστηκε για να συνδέσει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Ο λόγο που περιλαμβάνεται το Αττική Κρήτη στο PCI Αι έχει να κάνει με το ότι η Κρήτη είναι μη διασυνδεδεμένο νησί. Την ίδια ώρα ο Euroasia με μια απάντηση πέντε σελίδων προς τη ΡΑΕ Περιγράφει πω ο προτινόμενο σχεδιασμό θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση τη διασύνδεση Κρήτη Αττική, αφήνοντα ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και δικαστική προσφυγή. Με την επισήμανση, μάλιστα, ότι την ώρα που η μεγάλη διασύνδεση υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 700 εκατομμύρια ευρώ, το τμήμα Κρήτη Αττική, αν προχωρήσει ω εθνικό έργο, θα επιβαρύνει του Έλληνε με 356 εκατομμύρια. Ο Γιουροέζια δεν έχει εμφανίσει ω τώρα τη δυνατότητα να συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο βαθμό που του αντιστοιχεί με βάση το ποσοστό που διεκδικεί στο έργο. Συγκεκριμένα σε ένα έργο Προπολογισμού ενό δι ευρώ, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στα 200 εκατομμύρια ευρώ και ο Γεωργέζη αντιπρότεινε 24.000 ευρώ.